Γεωργίου Φωτός. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η τελετή έχει υποστεί πολύ μικρές αλλαγές όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες. Έχουμε λοιπόν την ίδια τελετή που γίνεται τους τελευταίους αιώνες. Το τελετουργικό αυτό να ακολουθείτε και σήμερα. Να πούμε ότι φέτος, επειδή η κατάσταση είναι δύσκολη όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, ξαναλέμε που είναι αυστηρά, είναι πολλά, καθώς είναι σε εμπόλεμη κατάσταση το Ισραήλ, η Λωρίδα της Γάζας φλέγεται, η Μέση Ανατολή φλέγεται, θυμίζουμε. Έχουμε λοιπόν την ελληνική αντιπροσωπεία με το κυβερνητικό αεροσκάφος να βρίσκεται εκεί. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κότσιρας θα παραλάβει το Άγιο Φως υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας από το μακαριότατο Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, κύριο Θεόφιλο, με τον οποίο και θα συναντηθεί. Η άφιξη του Αγίου Φωτός αναμένεται στο αεροδρόμιο Αθηνών, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, πρώτο Θεός, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με ειδικές πτήσεις. Απευθείας λοιπόν μετάδοση δορυφορική σύνδεση με τα Ιεροσόλυμα, τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, είναι σε εξέλιξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Ιερά Λιτανία, έχουμε εκπροσώπους άλλων δογμάτων, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, και βέβαια τα Ιερά Λάβαρα, τα οποία προπορεύονται, τα βλέπετε δεξιά τώρα από το Ιερό Κουβούκλιο, τον Πανάγιο Τάφο, να προπορεύονται της Ιεράς Λιτανίας. Οι οικογένειες, οι συγκεκριμένες εκεί στα Ιεροσόλυμα βέβαια, που έχουν αυτά τα προνόμια. Εδώ μια άλλη άποψη του Ιερού Κουβουκλίου, στο οποίο είχαν γίνει οι απαραίτητες εργασίες αναστήλωσης από ομάδα από το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, υπό την κυρία Μοροπούλου, αναφέρθηκε το όνομά της προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Μαρονίας το ανέφερε, καθώς ήταν υπεύθυνη εκεί για τις εργασίες που έγιναν για την, και βέβαια να πούμε ότι είχαμε και τη δική της μαρτυρία αλλά και άλλων πολλών κατά τις εργασίες εκεί στο Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Η συγκίνηση ήταν τότε πολύ μεγάλη, γιατί με το άνοιγμα του τάφου μια ευωδία
κατέκλυσε το χώρο, ρηγή συγκίνησης, στάθηκαν δέος. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι μαρτυρίες τους και των συντηρητών, αλλά και των υπευθύνων εκεί, των καθηγητών που βρέθηκαν εκεί, των Ελλήνων και όχι μόνο, που έδωσαν το παρόν στις εργασίες αυτές που ήταν απαραίτητες να γίνουν πριν από μερικά χρόνια. Τους αγιοταφίτες βλέπετε τώρα, να οι οικογένειες με τα λάβαρα, που λέγαμε προηγουμένως, προπορεύονται τα λάβαρα της Ιεράς Λιτανίας. Τώρα, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει έντονα αισθήματα ανασφάλειας, ανησυχίες στους προσκυνητές. Γι' αυτό ο αριθμός φέτος μειώθηκε πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι οι Ορθόδοξοι προκαθήμενοι καθημερινά απευθύνουν εκκλήσεις για ενότητα και ειρήνη. Ειρήνη, πόσο πραγματικά ηχηρεί αυτή η λέξη και πόσο την ποθούμε όλοι μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ενδεικτική του κλίματος είναι η απόφαση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας να μην στείλει αντιπροσωπεία φέτος στα Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως. Η Εκκλησία της Ελλάδος έστειλε τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, ορίστηκε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κ. Μάξιμος, τον οποίο και είδαμε στις οθόνες μας, εκπροσωπεί την Ελλαδική Εκκλησία. Το Άγιο Φως θα ταξιδέψει σήμερα από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα με κυβερνητικό αεροσκάφος τελικά, λόγω της καταστάσεως. Θα μεταφερθεί στην εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα. 7:30 θα φυχθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το απόγευμα και θα ξεκινήσει αεροπορικός η διανομή του σε όλη την επικράτεια. Και είπαμε και στην Κύπρο το ίδιο. Βλέπετε λοιπόν τις εικόνες πάντας απευθείας δορυφορικής σύνδεσης. Η σκότηση έβγαλε την αρχιερατική στολή ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Έμεινε με το λευκό στιχάριο. Το σταυρό τους κάνουν βέβαια όλοι, περιμένοντας το Άγιο Φως. Κορυφώνεται η αγωνία όλων μας. Περιμένουμε, λαχταρούμε. Ο Πατριάρχης με το λευκό στιχάριο και μόνο πήρε στα χέρια του σβηστούς πυρσούς. Εισήλθε στο ιερό κουβούκλιο, το οποίο είναι συσκοτισμένο, το καταλάβατε αυτό. Δεν υπάρχει φως πουθενά. Παραμένει εκεί στον ιερό χώρο, προσεύχεται, λέει την ειδική ευχή και περιμένουμε βέβαια την ευλογημένη αυτή στιγμή.
Και λοιπόν έχουμε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, δείτε πραγματικά δακρυσμένος, είναι ανθρωπίνος, λογικό το πρόσωπό του, όλοι μας κάπως έτσι αισθανόμαστε. Και φέτος λοιπόν, δόξα τω Θεώ, όλοι μπορούν να γίνουν μέτοχοι, όλοι οι άνθρωποι σε αυτές τις στιγμές, χάρη σε αυτή την απευθείας μετάδοση. Η τελετή αυτής του Αγίου Φωτός ολοκληρώνεται. Καλή Ανάσταση, να ευχηθούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σε όλους που μας παρακολουθήσατε σήμερα, από όπου και να μας είδατε, να αφήσουμε την εικόνα και τον ήχο. Η ευγενική χορηγία των γραφικών τεχνών Μέλισσα έκανε πραγματικότητα και φέτος την δορυφορική αυτή μετάδοση από τα Ιεροσόλυμα, από την Αγία Γη.